Dr. Παπαδοπούλου Χαμουζάς, καλωσορίζουμε στο φεστιβάλ μας. Ανυπομονούμε να ακούσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση που έχετε ετοιμάσει για τους γονείς και τα παιδιά. Κλείνοντας, θα ήθελα να προσθέσω ότι στο τέλος θα υπάρξει χρόνος για ερωτήσεις. Λοιπόν, το θέμα της σημερινής συζήτησης είναι βία και bullying υπό το πρίσμα του COVID. Και θα δούμε λοιπόν ποιες είναι οι διαφορές ουσιαστικά, γιατί το bullying το έχουμε ζήσει, το βιώνουμε πάρα πολλά χρόνια. Ευτυχώς γίνονται πολύ καλές προσπάθειες ενάντια σε αυτό. Βλέπουμε όμως ότι τώρα, αυτή την περίοδο, υπάρχει μια μεγαλύτερη έξαρση. Εγώ θα μιλήσω για αυτήν την έξαρση, η οποία είναι μια συγκεκριμένη μορφή του bullying και κυρίως έχει να κάνει με το διαδικτυακό bullying. Ο εκφοβισμός γενικότερα αναφέρεται σε επαναλαμβανόμενες ψυχολογικές κοινωνικές επιθέσεις. Συνήθως ποιος τις κάνει, τις κάνουν αυτοί οι οποίοι είναι οι πιο ισχυροί. Και όταν λέμε ισχυροί, τι εννοούμε? Δεν εννοούμε μόνο αυτούς οι οποίοι είναι σωματικά ισχυροί, αλλά είναι και τα παιδιά, τα οποία ή τα παιδιά ή και οι ενήλικες ανάλογα, οι οποίοι νιώθουν ότι έχουν κάποια πιο σημαντική θέση έναντι των άλλων. Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, παιδιά τα οποία είναι πιο δημοφιλή στο σχολείο, παιδιά τα οποία είναι οι επαναστάτες του σχολείου, γενικότερα αυτοί οι οποίοι μπορούν να περνάνε, είναι οι λεγόμενοι influencers, αλλά όχι με την καλή την έννοια όπως τη γνωρίζουμε όλοι, αλλά οι influencers προς την negative, προς μια αρνητική κατεύθυνση. Ο εκφοβισμός, όπως γνωρίζετε όλοι και γνωρίζουμε, μπορεί να έχει πάρα πολλές μορφές. Μπορεί να είναι σωματικός, λεκτικός, ψυχολογικός ή συναισθηματικός. Αν είχα τη δυνατότητα να ρωτήσω έναν ξεχωριστά από όλους σας, είμαι σίγουρη ότι θα συμφωνούσατε ότι ο χειρότερος όλων είναι ο ψυχολογικός και ο συναισθηματικός εκφοβισμός. Εάν το δούμε λίγο πιο βαθιά, θα καταλάβουμε και το αίτιο. Το αίτιο είναι ότι ο σωματικός εκφοβισμός μπορεί να αντιμετωπιστεί, μπορούμε να μιλήσουμε, μπορεί κάποιος να μας δει, είναι πιο εμφανής αν θέλετε, όπως επίσης και ο λεκτικός. Ο ψυχολογικός όμως και ο συναισθηματικός εκφοβισμός είναι αυτός ο οποίος γίνεται, αν θέλετε, ύπουλα, γίνεται και υπάρχει ένας χρόνος που μεσολαβεί μέχρι τη στιγμή που θα ξεκινήσει αυτός ο εκφοβισμός και τη στιγμή που το θύμα θα αντιληφθεί ότι πραγματικά έχει πέσει θύμα τέτοιου είδους εκφοβισμού. Τον γνωρίζουμε όλοι ως εκφοβισμός στον κυβερνοχώρο και αναφέρεται στον διαδικτυακό εκφοβισμό. Μπορεί να εκδηλωθεί με πάρα πολλούς τρόπους, μιας και δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε όλα τα μέσα στη διάθεσή μας. Γίνεται συνήθως με τη δημιουργία ψεύτικου προφίλ σε χώρους κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook, στο Instagram. Γίνεται μέσω Viber, WhatsApp, οποιασδήποτε τρόπους έχουμε να επικοινωνήσουμε ηλεκτρονικά, μπορεί να γίνει και εργαλείο διαδικτυακού εκφοβισμού. Εκεί λοιπόν αρχίζουν να σπέρνουν και να διαδίδονται φήμες ενάντια σε κάποιο παιδί, γελιοποίηση αυτού του ατόμου. Συνήθως όλα αυτά τα οποία λέγονται ή προβάλλονται είναι πολύ μακριά από την αλήθεια και κάποια στιγμή έρχεται αυτό το άτομο αντιμέτωπο με μια πραγματικότητα η οποία έχει ξεφύγει από τον έλεγχο. Γι' αυτό και είναι και ο πιο επικίνδυνος, γιατί, όπως σας είπα, ξανά μεσολαβεί χρόνος μέχρι τη στιγμή που το θύμα θα αντιληφθεί ότι έχει πέσει θύμα. Και φυσικά επίθεται και πάρα πολύ εμπλεκόμενη πια. Ο εκφοβισμός στο κυβερνοχώρο αυξήθηκε σημαντικά σε διαδικτυακούς χώρους γενικότερα μετά τον COVID-19. Μία μελέτη που έγινε έδειξε μία αύξηση κατά 70% στη ρητορική μίσους μεταξύ παιδιών και εφήβων κατά τη διάρκεια διαδικτυακών συνομιλιών στα κοινωνικά μέσα και σε άλλες δημοφιλείς συνομιλίες φόρουμ. Θα ήθελα να σκεφτείτε λίγο, όταν το μοναδικό εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ των παιδιών, εκτός της εκπαίδευσής τους, είναι το να μιλήσουν μέσω, να κάνουμε σε έναν χώρο chat ή μέσω Skype, πώς είναι δυνατόν αυτή η μεγάλη ανάγκη επικοινωνίας να συνοδεύεται από ρητορική μίσους? Γιατί δηλαδή τα παιδιά ουσιαστικά εκεί είναι σαν να ξεκλειδώσαμε ένα κουτάκι και βγάλαμε ένα συμπιεσμένο θυμό και ένα συμπιεσμένο μίσος? Έχει να κάνει με ένα συγκεκριμένο παιδί ή έχει να κάνει γενικότερα με μια έξαρση θυμού η οποία ήταν κάπου χωμένη μέσα στην ψυχούλα μας και ξαφνικά βγήκε και έσκασε τώρα που ο COVID μας ανάγκασε να περιοριστούμε και να έρθουμε σε επαφή με τα συναισθήματά μας?
Σύμφωνα με την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία Παιδιών και Εφήβων, το άγχος και οι ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές μπορεί να επιδεινωθούν λόγω του εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλοι μας καταρχήν ζούμε σε δύσκολες περιόδους και προ-COVID και έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά θέματα. Όταν λοιπόν έρχεται ο COVID και μας σταματάει ουσιαστικά και μας λέει «Οπ, τώρα εδώ σταματάμε», δεν μπορείς να έχεις πολλές διασπάσεις, δεν μπορείς να είσαι σε πολλά σημεία, θα μείνεις μέσα στο σπίτι σου και ουσιαστικά τι θα κάνεις, θα έρθεις αντιμέτωπος με όλα αυτά που σε βασανίζουν και πάρα πολύ όμορφα μπορούσες να τα καλύψεις. Και πώς μπορούσαμε να τα καλύψουμε? Μπορούσαμε να τα καλύψουμε με τη φυγή. Να βγούμε έξω, να δούμε έναν φίλο μας, να αποσπάσουμε το μυαλό μας με κάτι άλλο. Βλέπουμε σε οικογένειες ακόμα αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας. Ξαφνικά λοιπόν μένει η οικογένεια μέσα στο σπίτι και αντί τα πράγματα να είναι έστω και λίγο καλύτερα, γιατί θα έχει χρόνο ο ένας για τον άλλον, αυτό έγινε ένα απειλητικό γεγονός, άνοιξε το κουτάκι του θυμού και όλων αυτών των ανεκπλήρωτων επιθυμιών, τα οποία πολύ καλά τα τσιμεντώναμε όλο αυτά τα χρόνια, και ξαφνικά αυτό έσκασε και άρχισε αυτός ο θυμός να βγαίνει ανεξέλεκτα γύρω μας. Να βγαίνει προς τους ανθρώπους που αγαπάμε στην οικογένειά μας και να βγαίνει ακόμα και προς τους φίλους μας, τους συμμαθητές μας και γενικότερα το κοινωνικό περίγυρο. Τι γίνεται όταν τα παιδιά απομακρύνονται από την τάξη? Όταν απομακρύνονται από την τάξη και έχουν την εντολή της κοινωνικής απόστασης από τους φίλους τους, στρέφονται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα κινητά για αναζήτηση απόλαυσης. Είναι κάτι που θα πω και ίσως σας ακουστεί λίγο περίεργο και θα το αναλύσω όμως. Για πάρα πολλά παιδιά και εφήβους, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ή το κινητό είχε γίνει ένα μεταβατικό αντικείμενο. Και ένα μεταβατικό αντικείμενο τι εννοώ? Για τα μωρά, το μεταβατικό αντικείμενο είναι η πιπίλα. Για τα πιο μεγάλα, λίγο μεγαλύτερα παιδιά, είναι το αρκουδάκι που παίρνουμε μαζί μας για να κοιμηθούμε και να μπορούμε να φύγουμε μακριά από το κρεβάτι της μαμάς και του μπαμπά. Για τα πιο μεγάλα παιδιά, όσο μεγαλώνει ένα παιδί, ψάχνει άλλα μεταβατικά αντικείμενα για να σταθεί στη ζωή του. Τι μπορεί να είναι αυτό? Το χόμπι του, τα ενδιαφέροντά του, ένα βιβλίο, ένα μουσικό όργανο, αναζήτηση κάποιων θεμάτων που ζητούν, μπορεί να είναι στις γεωγραφίας θέματα, μπορεί να είναι επιστημονικής φαντασίας. Ψάχνει όμως κάτι που θα το τραβήξει το ενδιαφέρον, να το σπορ, ένα άθλημα, να μπορέσει να κάνει για να γεμίσει αυτό το κενό μεταξύ της πραγματικότητας και του ψυχικού άγχους. Δυστυχώς τα παιδιά, είναι γεγονός αυτό των τελευταίων δεκαετιών και κυρίως της τελευταίας δεκαετίας, τα παιδιά έπαψαν να αναζητούν μεταβατικά αντικείμενα. Και όλο αυτό το αυτός ο χώρος ο ψυχικός καλύφθηκε από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Και γιατί λοιπόν καλύφθηκε από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και όχι από όλα τα υπόλοιπα? Πολλοί γονείς θα μου πούν, μα τι λέτε τώρα κυρία Παπαδοπούλου, λέμε να πάει σε 2 αθλήματα το παιδί μου, πάει και ζωγραφική, κάνει και μουσικό όργανο. Το θέμα είναι, το κάνει και απολαμβάνει μέσα από αυτό ή το κάνει καθαρά διαδικαστικά? Ένα παιδί λοιπόν πρέπει να βρει τις δικές του, ένα παιδί και αργότερα ένας έφηβος, να ψάξει τις δικές του επιθυμίες, να βάλει τους δικούς του στόχους και να μάθει να εμένει και να μάθει σε ένα πολύ σημαντικό skill, αυτό της υπομονής. Ότι για να πετύχουμε έναν στόχο πρέπει να υπομένουμε, πρέπει να επαναπροσδιοριζόμαστε και πρέπει να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή την εύκολη και τη δύσκολη. Έρχεται λοιπόν τώρα ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και τα tablet και τα κινητά και δίνουν την άμεση απόλαυση. Είναι πάντα εκεί διαθέσιμα, να μπορεί το παιδί να τα αρπάξει οποιαδήποτε στιγμή θέλει. Δίνει τη μεγαλύτερη απόλαυση όλων, τον έλεγχο, τον απόλυτο έλεγχο. Τα παιδιά ζουν στην παντοδυναμία. Θέλουν κάτι και πρέπει να πραγματοποιηθεί εδώ και τώρα. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, το ηλεκτρονικό παιχνίδι, όπως και αν θέλουμε να το ορίσουμε, δίνει αυτήν τη στιγμιαία απόλαυση και τη στιγμιαία επιβράβευση. Το παιδί νιώθει ένα σούπερ ήρωας με όλα αυτά. Μπορεί να δει μέσα σε αυτή την οικονομική πραγματικότητα να σκοτώνονται ήρωες, να ξαναγεννιούνται. Υπάρχει μία βία απίστευτη και ένας σαδισμός όπου δεν υπάρχουν συναισθήματα, υπάρχουν μόνο εκτελεστικές λειτουργίες. Οπότε λοιπόν τα παιδιά νιώθουν τον απόλυτο έλεγχο μέσα στην εικονική, την ψεύτικη παντοδυναμία που τους δίνουν.
Και ερχόμαστε τώρα λοιπόν εμείς εδώ να συζητούμε γιατί ένα παιδί ή πώς γίνεται ένα παιδί να μην καταλαβαίνει ότι πληγώνεται ένα άλλο παιδί όταν μιλήσουμε άσχημα γι' αυτό, όταν το σπρώξουμε, όταν το κλωτσίσουμε, όταν του ρίξουμε μία βολή. Αυτή η βολή μπορεί να είναι λεκτική ή αυτή η βολή μπορεί να είναι μέσα από ένα μήνυμα ή η βολή μπορεί να είναι με μία πολύ κακή φήμη εναντίον του. Θα σας πω λοιπόν εξ αρχής ότι τα παιδιά δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Δεν έχουν την αίσθηση του πόσο μπορεί να πληγωθεί κάποιος άλλος μέσα από αυτό, όπως ακριβώς δεν πληγώνονται οι ήρωες του ηλεκτρονικού παιχνιδιού. Τους ρίχνουν τη βολή, πέφτουν, τσακίζονται, ξανασηκώνονται και είναι όλα καλά. Και ποια είναι η απόλαυση? Η απόλαυση είναι ότι με το πάτημα ενός κουμπιού, το παιδί το οποίο έχει στα χέρια το κινητό ή το τάμπλετ μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, τον ψεύτικο κόσμο βέβαια, που δημιουργείται. Επίσης, τα παιδιά ζουν με πάρα πολύ άγχος. Έρχονται γονείς σε μένα και μου λένε, μα σιγά μην έχουν άγχος τα παιδιά μας, κυρία Παδοπούλου. Όλα τα παιδιά έχουν άγχος. Από τη στιγμή που γεννιέται ένας άνθρωπος και έρχεται στη γη, έχει άγχος. Αρχικά έχει το άγχος θανάτου, γι' αυτό και ένα μωρό κλαίει σπαραχτικά για να φάει. Δεν είναι τόσο η πείνα σαν απομονωμένο συνέστημα, αλλά έχει να κάνει με το αίσθημα ότι αν δεν ταϊστεί θα πεθάνει. Και αυτός ο φόβος θανάτου εξελίσσεται αργότερα στη ζωή μας και παίρνει άλλες μορφές. Όμως τα παιδιά έχουν πάρα πολύ άγχος. Έχουν άγχος εάν κάποιος τα καταλαβαίνει, έχουν άγχος εάν θα σταθεί κάποιος δίπλα τους, αν θα τα προστατεύσει, τι θα κάνουν οι επιλογές, όλες είναι βουνό μέσα στη ψυχή τους. Οι απαιτήσεις πάρα πολλές, οι καθημερινές απαιτήσεις. Και τα παιδιά λοιπόν τι κάνουνε, μέσα σε αυτό αρχίζουν και αναζητούν γρήγορες απολαύσεις για να μπορούν να κοντρολάρουν αυτό το άγχος. Τι γίνεται όμως εδώ και η οικογένεια δεν μπορεί να γίνει μεταβατικό αντικείμενο? Γιατί ψάχνουμε ένα δεκανίκι ψεύτικο και όχι την πραγματικότητα? Σε αυτό το σημείο θα πω γιατί και οι γονείς, οι ίδιοι και συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου, έχουμε πάρα πολλά στο μυαλό μας. Έχουμε και εμείς πάρα πολύ άγχος. Έχουμε το δικό μας προσωπικό άγχος να κατευνάσουμε. Οπότε, δυστυχώς, αρκετές φορές δεν υπάρχει χώρος ψυχικός και χρόνος να δούμε και να βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Οι έφηβοι λοιπόν, οι οποίοι βλέπουν, κυρίως οι έφηβοι, τους γονείς τους χαμένους μέσα στην καθημερινότητα, να τρέχουν κυριολεκτικά να τα βγάλουν πέρα με ένα σωρό πράγματα που συμβαίνουν, αρχίζουν και αποκόβονται. Αρχίζουν λοιπόν να δυσκολεύονται να αναζητήσουν βοήθεια από τους γονείς, που πολλές φορές συναισθηματικά δεν είμαστε διαθέσιμοι να βοηθήσουμε το παιδί μας. Οπότε λοιπόν τα παιδιά αρχίζουν και αναζητούν και ψάχνουν να βρουν κάτι άλλο. Παλαιότερα, πριν προϋπολογιστών, ήταν ένας μεγάλος κίνδυνος ήταν αυτό των συμμοριών και όλων των οργανώσεων, οι οποίοι ουσιαστικά τι έδιναν? Έδιναν στο άτομο έναν ρόλο. Τον έκαναν να νιώθει πολύ σημαντικό, αποδεκτό μέσα σε μια ομάδα, ακόμα και αν αυτή η ομάδα ήταν καταστροφική και δεν είχε καλούς σκοπούς, και ουσιαστικά γινόντουσαν μια δεύτερη μήτρα. Έκαναν την εμπερίεξη. Η εμπερίεξη σημαίνει έλα εδώ, είμαι εδώ, σε ακούω, σε καταλαβαίνω, σε νιώθω, σου δίνω και ρόλο. Και μετά φυσικά όλα τα υπόλοιπα ήταν ένα απλό αποτέλεσμα της όλης κατάστασης. Τώρα, αυτή η μήτρα που λέει έλα εδώ, εγώ θα σε καθησυχάσω, εγώ θα σε ηρεμήσω, εγώ θα σε αποσπάσω και θα σου πάρω το μυαλό τελείως από την πραγματικότητα, είναι αυτή του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το παιδί λοιπόν μιμείται μέσα σε έναν διαφορετικό κόσμο, με διαφορετικά πρότυπα, με διαφορετικές αξίες, με διαφορετικές προσδοκίες και απολαύσεις και φέρνει αυτό στην πραγματικότητα. Άρα λοιπόν είναι ένα, αν θέλετε, ένα είδος παιχνιδιού, η καταστροφή, ο εξευτελισμός του Γιωργάκη, της Μαρίας, της Ντόρας μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι μια προσομοίωση του ηλεκτρονικού παιχνιδιού. Φυσικά θα είναι σκληρή, φυσικά θα έχει πόνο και πολλές φορές τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται αυτό ακριβώς που κάνουν. Δεν υπάρχει δηλαδή το μίσος όπως ακριβώς αντιλαμβανόμαστε εμείς οι μεγάλοι. Υπάρχει μόνο
η απόλαυση της παντοδυναμίας. Είμαι παντοδύναμος και μπορώ ουσιαστικά να καταστρέψω έναν άνθρωπο και μετά ψευδαισθητικά θεωρούν ότι μπορούν να τον ξαναγεννήσουν. Δηλαδή, όταν τελειώσει το παιχνίδι ή όταν αλλάξει η πίστα, το παιδί που το έχουμε ρίξει κάτω ψυχικά ή και σωματικά θα μπορέσει να ξανασηκωθεί και να είναι μια χαρά. Όμως αυτό είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Οι πληγές από τον σχολικό εκφοβισμό, είτε είναι σωματικές, είτε είναι και σωματικές και ψυχικές, γιατί ψυχικές θα είναι πάντα και συναισθηματικές, δεν διορθώνονται εύκολα. Παιδιά τα οποία εμείς οι ψυχολόγοι φιλοξενούμε στα γραφεία μας και προσπαθούμε να κλείσουμε αυτές τις πληγές, συνειδητοποιούμε ότι είναι πάρα πολύ βαθιές και απλώνονται. Δηλαδή, δεν στέκουν μόνο στο σχολείο και στη μάθηση. Είναι παιδιά τα οποία σιγά-σιγά έρχονται να αποδεχτούν ότι είναι άχρηστα. Είναι παιδιά τα οποία έχουν ματαιωθεί αρχικά από τον ίδιο τους τον εαυτό, γιατί δεν κατάφεραν να μπορέσουν να νικήσουν τον κακό εχθρό και ουσιαστικά ξεγυμνώθηκε η αδυναμία τους μπροστά σε όλους. Είναι παιδιά τα οποία φοβούνται να μιλήσουν γι' αυτό. Γιατί? Γιατί αν μιλήσουν στους γονείς τους, πιστεύουν ότι, και πολλές φορές είναι και η αλήθεια, ότι οι γονείς τους τι θα κάνουν, θα τους στερήσουν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Θα στερήσουν αυτό το εργαλείο το οποίο είναι το μοναδικό, δυστυχώς για αυτά τα παιδιά, τα οποία τους δίνει απόλαυση. Οπότε τι κάνουν αυτά τα παιδιά? Μαθαίνουν, προσπαθούν να ζουν με την ντροπή. Να ζουν με τις πληγές τους, να τις ταμπονάρουν λίγο και να τις κλείνουν προς στιγμή και μετά αυτές οι πληγές να ξανανοίγουν και να αιμορραγούν. Είναι παιδιά τα οποία θα μεγαλώσουν, αν δεν τα προστατεύσουμε, θα μεγαλώσουν και θα έχουν μαζέψει τόσο πόνο και τόσο θυμό και τόση απογοήτευση που να είστε σίγουροι ότι αυτή ακριβώς μετά η απογοήτευση και ο θυμός θα εκραγεί προς όλους τους ανθρώπους που θα βρεθούν γύρω τους. Άρα λοιπόν υπάρχει μία ατέρμονη αλυσίδα θυμού που κάνει, που απλά μεταβαίνει από το ένα στο άλλο. Αξίζει να σας πω σε αυτή τη στιγμή ότι τα παιδιά τα οποία χρησιμοποιούν τον σχολικό, αυτό τον κοινωνικής δικτύωσης σχολικό εκφοβισμό, το cyberbullying, όπως ακριβώς το ξέρουμε, αυτά τα παιδιά είναι παιδιά τα οποία έχουν δεχτεί κυρίως σχολικό εκφοβισμό. Είναι δηλαδή παιδιά τα οποία έχουν λάβει πόνο και ντροπή μέσα στο σχολείο και βρήκαν αυτόν τον πιο ακίνδυνο σε εισαγωγικά τρόπο, γιατί δεν χρειάζεται σωματική δύναμη, αλλά μόνο ψυχικές αντοχές ή μη, για να μπορούν να κάνουν αυτές τις ενέργειες. Αν είδα καλά, κάποιος φίλος, φίλη, σήκωσε το χέρι. Τώρα νομίζω στο τέλος θα μπορούμε να κάνουμε τις ερωτήσεις. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν το καλύτερο. Να τις σημειώνετε μόνο για να μπορούμε να απαντήσουμε. Θα απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν τώρα τι γίνεται και τι έχει βρεθεί και θα είναι ερευνητικά. Επισημαίνεται λοιπόν ότι για ένα μαθητή από μία καθηγήτρια που έκανε μία έρευνα επάνω στο σχολικό εκφοβισμό, ότι για ένα μαθητή είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αναφέρει. Είναι πιο εύκολο να αναφέρει εάν πέσει θύμα σχολικού εκφοβισμού και έχει βία σωματική παρά ψυχολογική. Γιατί υπάρχει, και εδώ πιστεύω θα συμφωνήσετε μαζί μου, υπάρχει μια ψεύτικη εικόνα. Ξέρετε, αν κάποιος σπάσει το πόδι του, πολύ εύκολα θα δεχτεί βοήθεια από έναν γιατρό. Θα τρέξουν οι γονείς, θα τρέξει και το ίδιο το άτομο στο νοσοκομείο, θα πει βοηθήστε μου, βάλτε μου έναν νάρθηκα, έναν γύψο, να φτιάξω το πόδι μου ή το χέρι μου το οποίο το έχω σπάσει, το έχω ραγίσει. Προσέξτε, ακόμα και το έχω ραγίσει. Πρέπει να το διορθώσω για να μπορέσω να λειτουργήσω σωστά. Όταν κάτι συμβαίνει στο ψυχολογικό επίπεδο και έχει να κάνει με την ψυχή, πολύ δύσκολα αναζητάμε βοήθεια. Αναζητάμε βοήθεια από τον ειδικό μόνο εάν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πια η δυσλειτουργία έχει γίνει τόσο μεγάλη, που αν θέλετε να σας το μεταφέρω λίγο με το σπάσιμο, μόνο αν κάποιος ουρλιάζει από τους πόνους και δεν μπορεί να σύρει το χέρι του ή το πόδι του, έτσι αντίστοιχα με την ψυχή,
θα πάει να ζητήσει βοήθεια από έναν ειδικό. Επίσης υπάρχει και μια άλλη πλαστή, ψεύτικη, ένας μύθος που υπάρχει, ότι πρέπει να είσαι πάρα πολύ αδύναμος και πάρα πολύ ευάλωτος και πάρα πολύ κακομύρης, αν θέλετε, για να φτάσεις στο σημείο να μην μπορείς να κάνεις τον εαυτό σου καλά μόνος σου. Ενώ το πόδι μας και το χέρι μας θα ζητήσουμε βοήθεια από τον ειδικό, θα του επιτρέψουμε να μας βοηθήσει τον άρρωστο. Όταν έχει να κάνει με την ψυχή, υπάρχει ψεύτικη πεποίθηση ότι πρέπει το ίδιο το άτομο να γίνει μόνο του καλά. Πρέπει να αντιμετωπίσει την κατάθλιψή του, πρέπει να αντιμετωπίσει το άγχος του, πρέπει να αντιμετωπίσει μόνο του τη δυσφορία του, τη στεναχώρια του που έπεσε θύμα και τον κοροϊδεύουν οι συμμαθητές του. Δεν επιτρέπεται στο άτομο να ζητήσει βοήθεια. Γιατί? Γιατί σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ μικρό και πάρα πολύ αδύναμο. Ξεκινώντας από αυτή τη βάση, έχουμε αρχίσει να φρυνούμε θύματα. Ξεκινώντας από αυτή τη βάση, δεν μπορούμε να βρούμε κανέναν τρόπο να βοηθήσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν ότι ένα παιδί, το οποίο και κυρίως μιλάμε για παιδικές ψυχές, έχει πέσει θύμα cyberbullying, είναι ένα παιδί που θα είναι πολύ μεγάλος ήρωας εάν μπορέσει και μιλήσει. Και επειδή μας βλέπουν και παιδιά αυτή τη στιγμή, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην αφήνετε αυτές τις ψεύτικες, τις ψεύτικες εικόνες και τις ψεύτικες ήχους που ακούμε από ανθρώπους, να λένε ότι πρέπει να είστε πολύ αδύναμοι για να το πείτε, είναι εγνοήστε το και συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Η πραγματικότητα είναι ότι από τη στιγμή που εσείς θα πείτε στους γονείς σας και στους δασκάλους σας ότι εμένα έχω δει ότι με κοροϊδεύουν και λένε, διασπείρουν φήμες εναντίον μου και έχω πέσει θύμα εκφοβισμού, εκείνη τη στιγμή είστε σούπερ ήρωας. Γιατί πραγματικά έχετε δώσει την πρώτη ισχυρή γροθιά στο πρόβλημα. Μετά υπάρχουν οι ειδικοί. Οι ειδικοί είναι αυτοί οι οποίοι θα διερευνήσουν την κατάσταση και πραγματικά θα γίνουν οι αντίστοιχες κυρώσεις. Είστε σούπερ ήρωες αν ανοίξετε το στοματάκι σας και μιλήσετε και το μοιραστείτε και μας δώσετε την τιμή να το μοιραστείτε μαζί μας, γιατί θα προστατεύσετε, όπως ένας σούπερ ήρωας δεν προστατεύει μόνο τον εαυτό του, προστατεύει και τους υπόλοιπους. Γιατί ουσιαστικά θα δώσετε κι εσείς, θα συμβάλλετε στο να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό το ατέρμονο που συμβαίνει γύρω μας. Άρα λοιπόν, γίνετε οι σούπερ ήρωες του εαυτού σας και των άλλων με το να πείτε και να μοιραστείτε οτιδήποτε πέσει στην αντίληψή σας, είτε για τον εαυτό σας, είτε για κάποιο άλλο παιδί. Έτσι. Άρα δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη. Επίσης για τους γονείς θα πω ότι αν ένα παιδί σας, το παιδί σας σας ενημερώσει ότι έχει πέσει θύμα εκφοβισμού και γελιοποίησης μέσω κοινωνικής δικτύωσης, δεν χρειάζεται να στερήσουμε από το παιδί τον χρόνο που έχει για να απολαύσει από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Απλά του ζητούμε να βγει offline, δηλαδή να φύγει εντελώς από αυτό, από αυτήν την ομάδα και εσείς θα πρέπει να αναζητήσετε βοήθεια άμεσα από ειδικούς οι οποίοι θα διερευνήσουν το θέμα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας, υπάρχουν φορείς πια οι οποίοι μπορούν και πιο αποτελεσματικά να ανακαλύψουν και να βρουν ποιος δηλώς κρύβεται πίσω από έναν υπολογιστή και δημιουργεί όλη αυτή την κατάσταση. Και να επανέρχομαι πάλι στο γιατί η αύξηση της βίας υπό την απειλή του COVID. Όπως είπα και προηγουμένως, η πανδημία έφερε τον άνθρωπο αντιμέτωπο με τη φθαρτότητά του και προκάλεσε ένα τεράστιο πλήγμα στην παντοδυναμία του. Δεν είναι εύκολο. Θεωρητικά μπορεί όλοι να λέμε ότι είμαστε, εντάξει, είναι περιορισμένες οι δυνάμεις μας, περιορισμένες οι δυνατότητές μας. Όλοι μας όμως είναι από τη φύση του ανθρώπου να αντιμετωπίζει το άγχος μέσα από την αίσθηση ότι είναι παντοδύναμος. Ότι θα ζήσει για πάντα, ότι μπορεί να κάνει τα πάντα, ότι μπορεί να ελέγξει, αν θέλετε, τα πάντα. Ο COVID μας απέδειξε ότι πραγματικά δεν μπορούμε να ελέγξουμε τίποτα. Ήρθε ξαφνικά άγνωστος από το πουθενά, διαδόθηκε παντού, σε όλο τον κόσμο
και ουσιαστικά ένας εχθρός τον οποίο δεν τον βλέπουμε. Είναι σαν στην αρχή τον νιώθαμε την πρώτη φορά, στο πρώτο lockdown, τον νιώθαμε σαν να ουσιαστικά κάνει παιχνίδι αυτός ο ιός μόνος του. Και εμείς δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Αυτή τη φορά θα έλεγα ότι ίσως η γνώση και η εμπειρία μας κάνει να νιώθουμε, παρόλο που έχουμε περισσότερα κρούσματα, ότι ελέγχουμε λίγο την κατάσταση. Οι έφηβοι ήταν αυτοί οι οποίοι πήραν το μεγαλύτερο πλήγμα. Γιατί όπως είπα, πλασματικά μεγαλώνουν σε μία αίσθηση παντοδυναμίας και ελέγχου. Παλαιότερα, εμείς και οι πιο παλαιοί και ίσως και οι πιο λίγο σύγχρονοι, είχαμε μάθει να ονειρευόμαστε, να φαντασιωνόμαστε αυτό που πραγματικά θέλουμε. Θέλαμε ένα παιχνίδι. Για πολύ καιρό θα το φανταζόμασταν, θα φαντασιωνόμασταν πώς ήταν. Θα κάναμε έτσι μία μικρή... τις οικονομίες μας, ένα κουμπαρά, να μαζέψουμε χρήματα με στόχο να πάρουμε αυτό το παιχνίδι τα Χριστούγεννα, στη γιορτή μας, στην ομιστική μας εορτή. Τώρα τα παιδιά βλέπουμε ότι δεν έχουν μάθει να περιμένουν. Πρέπει να γίνει εδώ και τώρα αυτό που θέλουν. Και αν δεν γίνει, ακυρώνουν τον εαυτό τους ουσιαστικά, τους γονείς τους και όλους αυτούς που δεν μπορούν να τους εκπληρώσουν και να τους δώσουν αυτό το instant gratification, την άμεση ευχαρίστηση και ικανοποίηση αυτής της ανάγκης που φαντάζει ότι είναι μεγάλη και καταστροφική αν δεν γίνει. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ένα λάθος στην ανθρώπινη επικοινωνία. Το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι τι γίνεται όταν ένα παιδί δεν μπορεί να ικανοποιήσει το στόχο του εδώ και τώρα. Θα καθίσει και θα ψάξει να βρει εναλλακτικούς τρόπους ικανοποίησης ή θα τον παρατήσει και αυτομάτως αυτή η ανάγκη άμεσης ικανοποίησης που το παιδί δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτό ξαφνικά ξεφουσκώνει και μπαίνει στη θέση του μια άλλη επιθυμία που γεννήθηκε. Είναι σαν μια μηχανή που γεννά επιθυμίες. Επιθυμίες όμως όχι επιθυμίες του ίδιου του ατόμου, φυτευτές επιθυμίες. Επιθυμίες που έρχονται μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από αυτήν την μόδα των αγαθών που ουσιαστικά αν τα έχει ένα παιδί θα γεμίσει αυτό το κεάδα πια, το ψυχικό κεάδα, ο οποίος λέει ρίξτε μου κι άλλα, θέλω κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα πράγματα. Είναι αυτό το ψυχικό έλλειμμα που θα σας μιλήσω γι' αυτό σε λίγο. Το ψυχικό έλλειμμα που ζητάει να γεμίσει. Και οι γονείς πέφτουν σε αυτό το τρυπάκι και προσπαθούν να γεμίσουν, γιατί είναι γονείς και θέλουν να ικανοποιήσουν τα παιδιά τους, προσπαθούν να γεμίσουν αυτό το ψυχικό έλλειμμα, γεμίζοντας όμως ρίχνοντας στον κεάδα, αγοράζοντας, παίρνοντας πράγματα, τα οποία όμως δεν μπορούν να καλύψουν αυτό το κενό, δεν μπορούν να φέρουν ψυχικό κορεσμό, γιατί πάρα πολύ απλά δεν έχουν να κάνουν με το συναίσθημα. Και τα παιδιά θέλουν συναίσθημα, απλά το προβάλλουν με αυτόν τον τρόπο. Ακόμα και το bullying και η σχολική βία μας φέρνει στην επιφάνεια ένα πράγμα. Την αδυναμία συσχέτισης των παιδιών μεταξύ τους. Σκεφτείτε λίγο, μας είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο να χτυπήσουμε ή να θεωρήσουμε εχθρό έναν φίλο μας. Έναν άνθρωπο που τον γνωρίζουμε. Έναν άνθρωπο που ξέρουμε τα χόμπι του, που ξέρουμε τι θέλει. Έναν άνθρωπο που έχουμε μπει έστω και λίγο στη θέση του, να κατανοήσουμε τις δυσκολίες του. Ένας που φοράει γυαλιά. Πώς είναι όταν δεν θα φοράει τα γυαλιά και δεν θα μπορεί να δει. Ένα παιδί που έχει λιγότερα κιλά ή περισσότερα κιλά. Γιατί όπως σαφέστατα θα έχετε ενημερωθεί, γιατί το QLS κάνει μια τεράστια προσπάθεια και είσαστε όλοι άξιοι συγχαρητηρίων που συμβάλλετε στην κατανόηση αυτού του φαινομένου. Δεν υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, ένα χαρακτηριστικό που καθιστά ένα παιδί στόχο σε σχολικό εκφοβισμό. Μπορεί να είναι τα πάντα. Είτε είναι αδύνατο, είτε είναι παχύ, είτε είναι κοντό, είτε είναι ψηλό, είτε είναι καλός μαθητής, είναι κακός μαθητής. Αντιφατικά, χάσεις. Άρα λοιπόν, πώς θα προστατευτούμε από αυτό. Σίγουρα δεν θα προστατευτούμε εάν κάνουμε το παιδί μας να μοιάζει με τα άλλα. Εάν το αφήσουμε να δει τους ήρωες και τα ό,τι παιχνίδια γίνεται και σειρές στο διαδίκτυο για να έχει και αυτό κάτι να λέει και να μοιραστεί. Όχι. Θα γίνει όταν μάθουμε το παιδί μας να σχετίζεται με τον άλλον, να αποδέχεται τον άλλον, αλλά παράλληλα να δυναμώνει το δικό του ψυχικό σώμα. Δηλαδή, να μπορεί
να δέχεται τις ματαιώσεις και τις ακυρώσεις. Φανταστείτε ένα παιδί το οποίο πάει στο σχολείο, είτε είναι στις πρώτες τάξεις, είτε είναι στο γυμνάσιο και στο λύκειο, και ματαιωθεί από άλλα παιδιά που δεν θέλουν να το παίξουν. Ας μην πάμε στη σχολική βία, να πάμε στα πρώτα στάδια της ματαίωσης. Πώς θα είναι όταν κάποιοι το κοιτάξουν περίεργα ή πούνε κάτι αρχικά από πίσω του. Αν αυτό το παιδί έχει ένα ισχυρό ψυχικό σώμα, που τι σημαίνει? Ότι αναγνωρίζω ότι κάποιοι μπορεί να μην με θέλουν, σε κάποιους να μην αρέσω, σε κάποιους να μην είμαι δημοφιλής, αλλά αυτό δεν με χαλάει εμένα, δεν με διαλύει, δεν είμαι σαν ένα ντόμινο που ένα βλέμμα θα τραβήξει ένα ξυλάκι και θα πέσουν όλα και εγώ θα διαλυθώ. Πάρα πολύ ωραία, δεν με θέλει αυτός, εγώ θα αναζητήσω κάποιο άλλο παιδί να κάνω παρέα. Ή αν πει κάτι εναντίον μου, θα έχω την ψυχική δύναμη να τον ρωτήσω. Τι συμβαίνει, για ποιο λόγο? Ή να του πω σταμάτα, εδώ, δεν σ' ανέχομαι ή δεν σε ακούω. Αυτό που λέμε αγνόησέ το. Για να αγνοήσει ένα παιδί πρέπει να έχει ένα ισχυρό ψυχικό σώμα, το οποίο δομείται από την ώρα που γεννιέται ένα παιδί και ολοκληρώνεται όταν ο άνθρωπος φεύγει από αυτή τη ζωή. Άρα είναι μια συνεχή εξέλιξη η ψυχική μας ενδυνάμωση. Άρα λοιπόν για να μπορέσουμε εμείς ως γονείς, από τη θέση του γονέα, πρέπει να βοηθήσουμε το παιδί να έχει ένα ισχυρό ψυχικό σώμα, δηλαδή, αν θέλετε να το πω πιο απλά, να μην βλέπει τους γονείς του ή αυτοεικόνα τους να χτίζεται πάνω στο τι θα πούν οι άλλοι, να ξεκινήσω από αυτό. Δηλαδή γονείς οι οποίοι να δέχονται και να μην στεναχωριούνται όταν κάποιος πει κάτι εναντίον τους. Γονείς οι οποίοι θα γυρίζουν την πλάτη σε ό,τι αρνητικό και δεν θα μπαίνουν σε αυτό που λέμε εμείς οι ψυχολόγοι, στην προβολική ταύτιση. Δηλαδή, αν πω εγώ κάποιον ότι είναι άχρηστος, να πρέπει ο άλλος να αρχίσει να ψάχνεται μήπως είναι άχρηστος ή να πρέπει να αποδείξει ακόμα χειρότερα ότι δεν είναι άχρηστος. Μπορεί πολύ απλά να πει, ωραία, η Ντόρα θέλει να με βλέπει άχρηστο, είναι πρόβλημα της Ντόρας, απλό, που θέλει σε μένα να καθρεφτίζεται κάτι άσχημο. Και αν θέλετε, να κρατοκρατήσει λίγο οστή όμως, ως ένα δώρο, ότι μήπως εγώ άφησα κάτι να φανεί, μήπως μια ευαλωτότητά μου φάνηκε, μήπως εγώ πρέπει να εξελιχτώ ακόμα καλύτερα για τον εαυτό μου. Μόνο έτσι να κρατήσει ένα αρνητικό και κακό σχόλιο. Τα παιδιά που βλέπουν τους γονείς τους να διαλύονται όταν κάποιος τους κατηγορήσει, τους δυσφημίσει ή πει κάτι εναντίον τους, γονείς οι οποίοι επιτίθεται όταν κάποιος τους επιτεθεί και όχι για να, επειδή θέλουν να προστατεύσουν την οικογένειά τους, απλά επειδή νομίζουν ότι η εκδίκηση θα φέρει απόλαυση, όπου καταστρέφει το ίδιο το άτομο αρχικά, τότε και αυτά τα παιδιά αρχίζουν και τι κάνουν, μιμητικά χτίζουν το δικό τους εγώ. Αφού λοιπόν οι γονείς μου αντιμετωπίζουν έτσι αυτή την κατάσταση, ένας πολύ ωραίος τρόπος να το αντιμετωπίσω και εγώ. Τα παιδιά πρέπει να χτίσουν μια πολύ γερή αυτοεικόνα για τον εαυτό τους. Να ξέρουν πάρα πολύ καλά τα δυνατά τους σημεία και τα αδύνατά τους σημεία. Να τα βοηθήσουμε να απολαμβάνουν τα παιδιά και μόνα τους. Να μπορούν να σταθούν μόνα τους και να αναζητήσουν ευχαρίστηση που είναι πέρα του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Βεβαίως και θα δούνε κάτι στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Βεβαίως και θα παίξουν και ένα παιχνίδι. Βεβαίως και να που τελικά οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έγιναν γέφυρα επικοινωνίας και μπορούμε και εμείς σήμερα να είμαστε εδώ και να μοιραζόμαστε σκέψεις και ιδέες. Όμως υπάρχει και η πραγματική ζωή. Η πραγματική απόλαυση, η απτή απόλαυση, αυτή που μπορώ να τη δω και μπορώ να την πιάσω. Βεβαίως και η πραγματική απόλαυση διαφέρει από την εικονική, γιατί πρέπει να μάθω και να περιμένω, να κάνει restart, να περιμένω, υπάρχει και ο άλλος, υπάρχουν πολλοί ήρωες, δεν είναι ένας ο ήρωας που καταστρέφει τους πάντες, υπάρχει και πολλοί ήρωες της καθημερινότητας με τους οποίους θα αλληλεπιδράσω και επίσης να σας πω ότι υπάρχει και ένα πολύ βασικό μάθημα από την πραγματική ζωή, αυτό της ματαίωσης και της πλαισίωσης. Τη ματαίωση την αναλύσαμε πριν,
Έτσι, μιλήσαμε για τη ματέωση. Η ματέωση σημαίνει ότι δεν μπορώ να το αγοράσω κάτι τώρα, δεν μπορώ να το πάρω τώρα, αλλά μπορώ να το βάλω σε ένα στόχο και να το πάρω αργότερα. Η πλαισίωση τι ακριβώς είναι? Η πλαισίωση είναι να μάθω να αναγνωρίζω το ρόλο μου μέσα σε ένα πλαίσιο. Αρχικά είναι η οικογένεια. Στο δεύτερο στάδιο είναι το σχολείο. Τα παιδιά, πολλά παιδιά δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν το ρόλο τους. Και οι γονείς, στην προσπάθεια να μην στεναχωρήσουν τα παιδιά τους, ή αν θέλετε λόγω ενοχών, ότι δεν έχουν πολύ χρόνο, οπότε τώρα εγώ που είμαι, ας πούμε, μία ώρα με τα παιδιά μου, πρέπει να τα μαλώσω, πρέπει να τους βάλω όρια. Τα όρια δεν είναι τιμωρία. Εξαρτάται αν τα όρια είναι ρεαλιστικά ή μη ρεαλιστικά. Εξαρτάται εάν τα όρια είναι για να φέρουν κάτι καλό ή απλά για έχουν τιμωρητικό σκοπό και εκεί τελειώνει ο ρόλος τους. Τα παιδιά όμως, αγαπητοί γονείς και συνάδελφοι, απολαμβάνουν από την πλαισίωση. Η πλαισίωση είναι πώς είναι για ένα γατάκι το σπιτάκι του που θα μπει μέσα και θα ηρεμήσει, πώς είναι η μήτρα για ένα παιδάκι, για ένα μωρό που γεννιέται, γιατί το παιδί έχει άγχος, γιατί φεύγει από την πλαισίωση. Έτσι λοιπόν ακριβώς είναι και το όριο στο σπίτι. Ένα παιδί ηρεμεί και ησυχάζει όταν του έχουμε περάσει την ασφάλεια ότι ξέρεις κάτι, είναι ο μπαμπάς και η μαμά εκεί και ξέρουν αυτοί ποιο είναι το καλό για σένα. Δεν χρειάζεται το παιδί να αποφασίσει. Βεβαίως και η οικογένεια έχει δημοκρατία, αλλά υπάρχει μια σειρά μέσα στην αρχηγία αυτή. Και αυτή η σειρά τι σημαίνει? Ότι αυτός που είναι και ο αρχηγός έχει, προσέξτε, και την ευθύνη. Πολλές φορές οι γονείς δίνουν την παντοδυναμία στα παιδιά τους. Αλλά ξέρετε κάτι, είναι πλασματική ευχαρίστηση. Τα παιδιά ευχαριστούνται προς στιγμή, αλλά ένα παιδί δεν μπορεί να πάρει την ευθύνη του γεγονότος για το οποίο εσείς αφήνετε να αποφασίσει το παιδί σας. Δείτε το λιγάκι πώς ακριβώς γίνεται στο ηλεκτρονικό παιχνίδι. Σκοτώνεται και φεύγει και ξανασηκώνεται. Ένα παιδί λοιπόν πρέπει να μάθει να εμπιστεύεται με αγάπη, όχι με τιμωρία, του γονέα την απόφαση να κάνει κάτι ή να μην κάνει κάτι. Αυτή λοιπόν η πλαισίωση μετά έρχεται και στο σχολείο. Και η πλαισίωση δεν χρειάζεται τιμωρία. Η πλαισίωση. Ο COVID-19 τι μας έβαλε να δούμε? Να δούμε ότι οι οικογένειες μέσα έχουν κάποιες ρογμές. Εγώ δεν θα πω ρήγματα και σχάσεις και αγεφύρωτες. Θα πω όμως ότι μας έβγαλε στην επιφάνεια ρογμιακά κυρίως και μου λέγανε δεν έχουμε τι να κάνουμε. Μείναμε όλοι στο σπίτι και τρώει ο ένας στις σάρκες του άλλου. Τα παιδιά μου πάνε στα δωμάτια τους, κλείνονται. Εγώ στην κουζίνα, ο άντρας μου στο σαλόνι. Δεν έχουμε τι να κάνουμε. Δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε τα παιδιά μας. Και αρχίσαμε εγώ και πάρα πολλοί ειδικοί να τους προσπαθούμε να τους θυμίσουμε τι κάνανε αυτοί, πώς παίζανε. Πώς περνάγαμε καλά όταν δεν είχαμε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ζήσαμε ωραία χρόνια, ζήσαμε ιστορίες. Ναι, την ιστορία δεν την έλεγε το YouTube. Την έλεγε ο παππούς ή την έλεγε η μαμά την ιστορία. Αλλά κάναμε εικόνες, παίζαμε, κάναμε role playing, παίζαμε παιχνίδια, κρύβαμε παιχνίδια, κρυβόμασταν σε ένα σπίτι 50 τετραγωνικά και έψαχναν να μας βρούνε. Η φαντασία μας λοιπόν όλη έχει ακινητοποιηθεί μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού. Ήρθε υπολογιστή, ήρθε και κάλυψε τα πάντα. Όταν λοιπόν ένα παιδί βρίσκεται αντιμέτωπο με όλη αυτή την πραγματικότητα που δεν μπορεί να την αντέξει, αρχίζει και θυμώνει. Θυμώνει πάρα πολύ. Θυμώνει με τους γονείς του, θυμώνει με τον εαυτό του, θυμώνει με την ανυπαρξία των φίλων του, των πραγματικών φίλων, οι οποίες επαφές μεταξύ των φίλων είναι έλα να παίξουμε αυτό το παιχνίδι μαζί, έλα να σου πω τι βρήκα το YouTube και βρέθηκε να μου πεις και εσύ τι είδες, και όποιος έχει βρει το πιο φρικιαστικό και το πιο που να τρέχει μίσος και αίμα είναι αυτός που είναι ο πιο καλός και ο πιο έξυπνος. Οπότε λοιπόν, τι θα κάνει αυτό το παιδί με όλο αυτό το θυμό και την ένταση που του έφερε στην επιφάνεια ο COVID?
ή θα πρέπει να τον βγάλει όλον μαζί αυτό το θυμό και να καταστραφεί το ίδιο ψυχοσωματικά ή κάνει αυτό που βλέπουμε στις μέρες μας. Το κόβει σε πολύ πολύ μικρά κομματάκια, όσα κομματάκια μπορεί να το κατακαιρματίσει και αρχίζει και το πετάει όπου βρει. Αρχίζει να βρει συνένοχους και συμμάχους σε αυτόν τον θυμό. Αρχίζει και βλέπει εχθρούς από το πουθενά, αυτόν τον συμμαθητή. Αρχίζει να αναζητά απόλαυση μέσα από κάποια εκδικητικά σενάρια. Σενάρια τα οποία θα μπορέσουν να του φέρουν άμεσο gratification, γιατί η έρευνα έχει δείξει ότι ακόμα και η σκέψη της εκδίκησης είναι ικανή να παράγει ουσίες στον εγκέφαλο, την ντοπαμίνη, η οποία φέρνει άμεση ανακούφιση και άμεση επιβράβευση. Άρα φανταστείτε, ακόμα και η σκέψη ότι εγώ θα είμαι παντοδύναμος και θα πιάσω αυτόν τον συμμαθητή και θα του κάνω αυτό και αυτό και αυτό, φέρνει τόση ικανοποίηση μέσα σε αυτό το θυμό και το άγχος, που αμέσως κινητοποιούνται μηχανισμοί πραγμάτωσης αυτής της παντοδυναμίας και της ικανοποίησης, εκδικητικού τύπου ικανοποίησης. Οπότε λοιπόν, παιδιά τα οποία και αυτά έχουν τον ίδιο πόνο και τα παιδιά τα οποία και αυτά νιώθουν αυτό το άγχος, ενώνονται εναντίον κάποιων άλλων παιδιών που πέφτουν εύκολα θύματα αυτού του θυμού. Όμως θα ήθελα να σκεφτείτε κάτι. Όταν κάποιος μας πετάξει μία πέτρα, μία κοτρόνα, κάτι πάρα πολύ βαρύ και μας πονέσει, σε αυτήν την πραγματικότητα του σχολικού εκφοβισμού, τα παιδιά είναι η πέτρα. Τα παιδιά δεν είναι αυτός που πετάει την πέτρα. Αυτός που πετάει την πέτρα είναι μία κατάντια της κοινωνίας μας, η οποία δεν έχει επενδύσει καθόλου στις ανθρώπινες σχέσεις. Έχει επενδύσει στα παιδιά να γεμίσουν γνώσεις, που είναι καλό να γεμίσουν γνώσεις και να γίνουν πολύ καλοί επιστήμονες, και δεν έχει επενδύσει στη συναισθηματική νοημοσύνη. Δεν έχει επενδύσει στη βασικότερη αξία του σχολείου, που είναι μαθαίνω να αλληλεπιδρώ με τους άλλους. Μαθαίνω να παίρνω κάτι καλό και από τον πολύ καλό μαθητή και από τον αδύναμο μαθητή. Μαθαίνω να το μεγαλύτερο αγαθό της γνώσης μου να τις χρησιμοποιώ προς το κοινό καλό. Δηλαδή, να διδάξω ένα άλλο παιδί που δεν έχει καταλάβει κάτι. Να μοιραστώ κάτι με ένα άλλο παιδί. Οι γνώσεις δεν είναι αυτιστικές. Οι γνώσεις δεν είναι μόνο για τον εαυτό μας, για να τις χρησιμοποιήσω εγώ και να περάσω καλά εγώ μόνος μου σε έναν κόσμο. Ωραία, ας ζήσουμε τώρα λοιπόν με τον COVID. Ήρθε ο COVID και μας το έσκασε στο πρόσωπό μας. Ωραία, δες αν μπορείς να είσαι μόνος σου και να είσαι καλά. Δεν μπορείς. Χρειάζεσαι και τον καθαριστή που θα σου καθαρίσει αυτά που εσύ πέτασες από το σπίτι σου. Χρειάζεσαι και τον νοσοκόμο να σε φροντίσει. Χρειάζεσαι και τον courier να του πεις σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έφερες αυτό στο σπίτι μου, αντί να ανοίγουμε ένα χέρι, να βουτάμε αυτό που μας φέρνει και να τον απαξιώνουμε. Χρειαζόμαστε ακόμα και τον πιο αδύναμο κρίκο μιας αλυσίδας κοινωνικής για να επιβιώσουμε και να είμαστε καλά. Αυτό λοιπόν το οποίο η κοινωνία δεν έχει επενδύσει και ουσιαστικά μεγαλώνει παντοδύναμα παιδιά τα οποία αδυνατούν να σχετιστούν, παιδιά τα οποία αργότερα θα πρέπει να κάνουν οικογένεια. Οπότε εκεί θα πάρουν το πρώτο πλήγμα, θα πρέπει να σχετιστούν με τον άλλον άνθρωπο, να τον αποδεχτούν. Δεν θα πάρουμε έναν ίδιο άνθρωπο με εμάς, θα πάρουμε έναν διαφορετικό άνθρωπο με τον οποίο θα πρέπει να συνυπάρξουμε. Θα κάνουμε τα παιδιά μας, τα οποία δεν θα γίνουν ίδια με εμάς, δεν θα είναι κλόνοι, θα είναι κάποια άλλοι άνθρωποι με άλλες ανάγκες και θα πρέπει να τα αποδεχτούμε και τα παιδιά μας, να τα αγκαλιάσουμε, να τα συγχωρέσουμε, να, παρόλο που δεν θα καταλάβουμε τις ανάγκες τους, αλλά να μπούμε σε αυτό και να δούμε τι απολαμβάνουν από αυτό. Άρα λοιπόν ο COVID μας έφερε αντιμέτωπους και με αυτό μας το λάθος, την αστοχία, σαν κοινωνία γενικότερα. Τα παιδιά θυμώνουν γιατί δεν παίρνουν αυτό που θέλουν. Και τι θέλουν τα παιδιά? Θα έλεγα μία πραγματικότητα που να μπορούν να την αντέξουν. Γονείς που να τους αγκαλιάζουν και να τους αποδέχονται, να βρίσκουν χρόνο για αυτά, να ηρεμούν τα άγχη τους, να τα κατευνάζουν,
έτσι ώστε όταν τα παιδιά αυτά θα πάνε σχολείο, θα μπορούν, δεν θα έχουν τόσο θυμό, δεν θα είναι θυμωμένα παιδιά. Χρειάζεται επίσης, τα παιδιά χρειάζονται πραγματικούς ήρωες και όχι ψεύτικους. Αυτό το τέρας του ηλεκτρονικού παιχνιδιού που βγαίνει και σκοτώνει και είναι παραμορφωμένο και είναι ένα άνθρωπο ιδές, το οποίο απλώνει και εξαπλώνει πόνο, δεν έχει να κάνει με τους ήρωες τους οποίους μεγαλώσαμε εμείς. Οι οποίοι ήρωες ήταν άτομα της ιστορίας, της φιλοσοφίας, αν θέλετε από την θρησκευτική μας ζωή, την πνευματική ζωή, και είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό όλοι αυτοί οι ήρωες, οι δικοί μας ήρωες. Οι ήρωες αυτοί ήταν ήρωες γιατί μπορούσαν να κάνουν το καλό, γιατί μπορούσαν να δώσουν, μπορούσαν να βοηθήσουν. Ήταν ήρωες που παίρνανε πολύ μεγάλη απόλαυση προσφέροντας. Δεν ήταν εγωιστικοί ήρωες. Κάνω κάτι για να νιώσω καλά. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Ήταν ήρωες που μείνανε διαχρονικά και μπορούμε εμείς να τους σκεφτούμε και ίσως να τους ξαναθυμηθούμε, γιατί θα έπρεπε να τους ξαναθυμηθούμε. Ήταν ήρωες με πολύ μεγάλη ψυχική και συναισθηματική αξία. Θα έλεγα λοιπόν ότι για να μπορέσουμε να σταματήσουμε το σχολικό, τον εκφοβισμό και την εκδικητικότητα γενικότερα, είναι αν μάθουμε τα παιδιά μας πόση μεγάλη απόλαυση μπορείς να πάρεις, πόση πληρότητα ψυχική μπορείς να έχεις με το να δίνεις. Είσαι πολύ πλούσιος όταν έχεις κάποια πράγματα και τα κρατάς για τον εαυτό σου. Είσαι πλούσιος όταν έχεις είτε είναι υλικά αγαθά είτε είναι ψυχικά χαρίσματα και μπορείς να βάλεις ένα χαμόγελο στον άλλον. Μπορείς να τον βοηθήσεις. Έτσι είσαι ήρωας και έτσι είσαι χρήσιμος. Αν αυτό το περάσουμε, θεωρώ ότι τα παιδιά είναι τα μόνα πλάσματα στον κόσμο που είναι ευέλικτα ψυχικά, που μπορούν να επαναπροσδιοριστούν, μπορούν πάρα πολύ εύκολα να πετάξουν αυτό το ψευδί αυτό που τους το έχουμε εμείς οι μεγάλοι φορτώσει και φορέσει, να ξαναβρούν τη φύση τους, που η φύση τους είναι καλώς προσανατολιζόμενη και να μπορέσουν να αγκαλιάσουν και να δεχτούν, να βοηθήσουν αντί να κοροϊδέψουν, να προστατεύσουν αντί να πληγώσουν και να νιώσουν και τα ίδια πολύ δυνατά και πάρα πολύ ικανά. Θα έλεγα λοιπόν ότι πάρτε τα παιδιά σας όσο μπορείτε σιγά σιγά από την εξάρτηση του υπολογιστή, φέρτε τα αντιμέτωπα με πραγματικά, πώς είναι η πραγματική ζωή, συζητήστε λίγο αυτόν τον καιρό για όλα αυτά που ο COVID μας διδάσκει, είναι ένα πολύ σκληρό σχολείο, πάρα πολύ σκληρό και άσχημο, αλλά ίσως να ήταν και το μόνο για να μπορέσουμε να μάθουμε και κάτι. Γιατί ήμασταν λίγο κακοί μαθητές και δεν θέλαμε να μάθουμε. Ήταν πολύ ελκυστική η παντοδυναμία, πολύ απολαυστική, ψεύτικη όμως, μια φούσκα που κατέρευσε και μας τραβούσε όλους μας μέσα σε αυτό. Θα έλεγα λοιπόν ότι χρειαζόμαστε έναν επαναπροσδιορισμό των σχέσεών μας, να μάθουμε αυτό που είναι να μάθουμε, να αποδεχτούμε ότι δεν χρειάζεται να είμαστε παντοδύναμοι, γιατί είναι πολύ κουραστικό στο τέλος, να πάρουμε τον ρόλο μας και να ξαναβρούμε το αξιακό μας σύστημα. Ποιοι είμαστε και ουσιαστικά τι ζητάμε. Τα παιδιά να μάθουν να συνεργάζονται, να απολαμβάνουν την πραγματική ζωή, να βρίσκουν χρόνο μαζί και να δουν ότι ουσιαστικά η βία είναι ένα προϊόν αποκλειστικά αποκθένωσης. Δεν έχουμε μάθει να σεβόμαστε, είμαστε λίγο στα λόγια αλλά όχι στην πράξη. Όταν μάθουμε να σεβόμαστε τη διαφορετικότητα, που σημαίνει τις αδυναμίες και τα δυνατά σημεία του άλλου και να προσπαθούμε να μάθουμε από αυτά, όχι να τα ανταγωνιστούμε, τότε θεωρώ ότι θα είναι και το εναρκτήριο του να σταματήσει μιας νέας αρχής όπου σταματάει και βάζει ένα μαχαίρι στη σχολική βία. Ο COVID βεβαίως και θα περάσει και μαζί του πρέπει να φύγουν και όλες οι άλλες μάστιγες που ουσιαστικά θεωρώ ότι η σχολική βία είναι μία από αυτές τις μάστιγες γιατί στερεί και ροκανίζει το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου που είναι αυτό της ψυχικής του υγείας. Παιδιά τα οποία έχουν δεχτεί, έχουν λάβει ή έχουν δώσει σχολική βία είναι παιδιά τα οποία
έχουν πληγές και πρέπει οι γονείς να ζητήσουν τη βοήθεια. Δεν είναι κακό αυτό, να ζητήσουν βοήθεια ειδικών για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να επαναπροσδιοριστούν και να δυναμώσουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι στη διάθεσή σας, ελπίζω να μην σας κούρασα, είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.